Να πάμε στην καλεσμένη μας. Λοιπόν, καταρχάς να σας πούμε ότι το τι συνέβη παραμονές του Πολυτεχνείου με εκείνη την ανήθεια επίθεση των ΜΑΤ κατά των φοιτητών στη Στουρνάρη είναι γνωστό. Επίσης το τι συνέβη ανήμερα του Πολυτεχνείου με τις εικόνες του Πλιάτσικου από τις επιθέσεις των ΜΑΤ ενάντια και σε περιπτεράδες ακόμα, και αυτό είναι γνωστό. Το τι συμβαίνει διαχρονικά στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας των δυνάμεων καταστολής με ομάδες άγνωστων κατά τα άλλα κουκουλοφόρων, και αυτό είναι γνωστό. Επίσης είναι γνωστό το τι συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στα Εξάρχεια, όταν το απερίγραπτο αυτό κατασταλτικό όργιο των ΜΑΤ εξήχθη και στο εξωτερικό με την επίθεση ακόμα και σε ένα Γερμανό φοιτητή. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα στο πλαίσιο ποιου φυτωρίου αναπτύσσονται όλα αυτά. Έχουμε τη χαρά, την τιμή, φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καθηγήτρια, την κυρία Αναστασία Τσουκαλά, αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Παρί 2. Στο Παρί 2, κυρία Τσουκαλά. Παρί 11. Παρί 11. Δύο γραμμούλες είναι 11, δεν είναι 2. Ναι, είναι λατινικό, λατινική γραφή. Λατινική 11, 11. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Τσουκαλά, το Μάρτιο του 2013 δώσατε δύο διαλέξεις στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα με θέμα το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Ναι, για την ακρίβεια έδωσα από 2 τετράωρες διαλέξεις ανά έτος, στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έτος. Και ήταν η πρώτη φορά που εισάγονταν οι διαλέξεις αυτού του τύπου με τέτοια θεματολογία στην Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας. Πείτε μας τι συναντήσατε εκεί. Όταν έκανα στο τέταρτο έτος, επειδή για παιδαγωγικούς λόγους βιντεοσκοπείται το μάθημα, δεν υπήρξε καμία αντίδραση, κανένα σχόλιο εκ μέρους των δοκίμων αξιωματικών. Όταν επανέλαβα ουσιαστικά την ίδια διάλεξη, ελαφρά πιο απλουστευμένη στο τρίτο έτος, ολοκλήρωσα το πρώτο δίωρο και παραχώρησα ένα τέταρτο ομιλία στους δόκιμους για να γίνει μια συζήτηση. Πήρε αρχικά ένας δόκιμος το λόγο και μου είπε ότι διαφωνούσε ριζικά με την ουσία της διάλεξης, ότι δηλαδή εξομοίωνα τους Έλληνες με τους αλλοδαπούς, διότι αυτός θεωρούσε ότι μια τέτοια εξομοίωση ήταν εξ ορισμού αδιανόητη. Όλα αυτά το 13, κυρία Τσουκαλά, έτσι. Ναι, το Μάρτιο του 13. Το Μάρτιο του 13, ναι, συνεχίστε. Στην αρχή αντέδρασα πολύ ήπια και είπα, παιδαγωγικά δηλαδή, και είπα ότι είναι αδιανόητο κατ' εμένα να θεωρούμε ότι υπάρχουν ανώτεροι άνθρωποι και υπάνθρωποι, και ότι σε τελευταία ανάλυση αυτού του είδους ο συλλογισμός παραπέμπει σε καθεστώτα φασιστικά. Και τι απάντησε? Και το δόκιμος μου απάντησε, μα μου λέει, συγγνώμη, μα είμαστε φασίστες και είμαστε περήφανοι που είμαστε φασίστες. Υπάρχει κανένα πρόβλημα? Και οι άλλοι πώς αντέδρασαν όταν το είπε αυτό? Χειροκρότημα θυελώδες στην αίθουσα. Σοβαρά το λέτε? Οι εκπαιδευτές που ήταν παρόντες δεν αντέδρασαν. Μάλιστα. Οπότε παιδαγωγικά πάντα είπα ότι την αλήθεια εδώ που τα λέμε, ότι μου ήταν απολύτως αδιάφορο ποιες είναι οι πολιτικές τους πεποιθήσεις. Όντως μου είναι αδιάφορο. Και ότι το μόνο που με ενδιαφέρει ως πολίτης είναι να ξέρω ότι όταν εκτελούν τα καθήκοντά τους στο δρόμο, εφαρμόζουν τον νόμο με τρόπο απρόσωπο, ουδέτερο και σύμφωνα με τις αρχές της ισονομίας. Και εκεί με κοίταξε ένας άλλος δόκιμος που σηκώθηκε και πήρε το λόγο και μου είπε ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι ως καθηγήτρια εγκληματολογίας, διότι θα ήθελα να γνωρίζω ότι ο νόμος είναι κοινωνική κατασκευή. Ναι. Και ότι είναι απλώς μια αντανάκληση των εκάστοτε πολιτικών, κοινωνικών και άλλων συγκυριών σε μια κοινωνία. Άρα, κατ' επέκταση, είναι αδιανόητο ότι εγώ θα απαιτούσα από τους δόκιμους αξιωματικούς να εκτελούν ένα νόμο με τον οποίο δεν συμφωνούν. Επίσης, το σχόλιο έτυχε πολλών χειροκροτημάτων από την αίθουσα. Ομολογώ ότι άρχισα να θορυβούμε ακούγοντας τους μελλοντικούς αξιωματικούς να μου λένε ότι δεν δεσμεύονται από τον νόμο. Οπότε, προχωρώντας τη συζήτηση, προσπαθούσα πλέον να καταλάβω από τι δεσμεύονται. Και είπα κάποια στιγμή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αν εσείς θεωρείτε ότι δεν δεσμευόσαστε από τον νόμο, διότι στο βαθμό που εκτελείτε τις εντολές της ηγεσίας σας, της ιεραρχίας σας, εν πάση περιπτώσει, η οποία εκτελεί τον νόμο, εν της πράγμασης θα εκτελέσετε τον νόμο. Κύριε Τσουκαλά, αυτά στη Σχολή Αξιωματικών, έτσι. Αξιωματικών. Της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι. Να σας εξηγήσω, ναι. Οι τριτοετής εκείνης της χρονιάς έχουν αποφοιτήσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, προλάβατε τώρα. Ναι. Δηλαδή, σας ρώτησα πότε ήταν. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή, είμαστε φασίστες, ναι, και είμαστε περήφανοι που είμαστε φασίστες και υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν αποφοιτήσει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως έχουν αποφοιτήσει. Πείτε μου κάτι, αφού λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά. Ναι, πείτε μου. Εσείς ενημερώσατε. Μην το σχολιάσετε. Παρακαλώ. Θα ολοκληρώσω, θα σας διακόψω. Ναι, ναι. Εντάχει, μου ανακοίνωσαν εξίσου περήφανο ότι δεν δεσμεύονται ούτε από την ιεραρχία τους, την οποία δεν σέβονται γιατί τη θεωρούν ανίκανη, ούτε από τον όρκο που δίνουν στο Ευαγγέλιο.
Αυτά... ήταν το τελευταίο μου επιχείρημα, mm-hmm. διότι μου είπανε καγχάζοντας πλέον ότι θα όφιλε να γνωρίζω ότι οι φασίστες δεν είναι χριστιανοί αλλά παγανιστές. Μάλιστα. Αυτά παρουσία των εκπαιδευτών. Πάντα. Παρουσία των εκπαιδευτών, ναι. Και σε δηλαδή, μια αίθουσα... μια αίθουσα που ήταν γύρω... περίπου πόσοι ήταν, ας πούμε. Λιγότερο από 200 θα έλεγα. Λιγότερο από 200. Ναι. Ούτε αντέδρασαν άλλοι απέναντι στους συναδέλφους υποψηφίους, ας πούμε. Κοιτάξτε, οπτικά θα έλεγα ότι χειροκροτούσαν περίπου το 80% της αίθουσας. Μάλιστα. Περίπου. Αυτό αντανακλά πράγματα, πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν είναι, προφανώς δεν είναι... δεν έτυχε μόνο εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν έτυχε εκείνη φαίνεται τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δομικό το πρόβλημα. Ήταν πολύ πιο δομικό, γιατί στο επόμενο δύο ώρα, όταν πήγα και τους ρώτησα αν συνειδητοποιούν, δηλαδή αν έχουν επίγνωση των αρχών του φασισμού, ομολογώ ότι με εντυπωσίασαν, διότι πήραν κάποιοι δόκιμοι το λόγο και έκαναν μία διάλεξη περί φασισμού που θα μπορούσαν καλύτερα να την κάνουν σε οποιοδήποτε έτος, οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά τι έλεγαν. Κύριε Τσουκαλά, γνωρίζω ότι εσείς απευθυνθήκατε στην ηγεσία της Ελλάς. Ναι, απευθυνθήκα στον κύριο. Για πείτε μας από εκεί και πέρα τι συνέβη. Τα κατήγγυλα τα έκτροπα στον αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Παπαγιαννόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι θα δημιουργεί το μία ΕΔΕ και ότι θα με ειδοποιούσαν. Και τι έγινε, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Εντάξει, εγώ ζω στο εξωτερικό και κάποια στιγμή μου τηλεφώνησαν 1η Απριλίου του 2014 να μου πούνε ότι είχε αρχίσει, θα διεξαγόταν η ΕΔΕ και ότι θα ήθελαν να κατέθετα. Σας πήραν δηλαδή ένα χρόνο μετά, γιατί είπαμε ότι αυτά έχουν συμβεί Μάρτιο του 2013. Μάλιστα. Για την ακρίβεια, πίστευα για κάποια στιγμή ότι ήταν πρωτοπρελιάτικο αστείο. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα, 2 Απριλίου του 2014, ήταν στην επικαιρότητα πρώτο θέμα το βίντεο Μπαλτάκος. Mm-hmm. Και ομολογώ ότι το συσχέτισα. Λογικό. Ναι, εντάξει. Ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κατέθεσα σε αυτό που εγώ πίστευα ότι είναι ΕΔΕ. Έδωσα λοιπόν μια γραπτή κατάθεση σε αυτό που εγώ πίστευα ότι ήταν ΕΔΕ. Και εκ των υστέρων δεν υπήρξε καμία συνέχεια στο όλο θέμα. Όταν το θέμα, όταν το θέμα ετέθη ως ερώτηση στη Βουλή από ορισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση του μετέπειτα υπουργού, γιατί είχε πράξει ένα σχηματισμό στο μεσοδιάστημα από τον κύριο Δένδια μέσα στον κύριο Κικίλια. Ο κύριος Κικίλιας απάντησε ότι δεν είχε διεξαχθεί ποτέ ΕΔΕ ουσιαστικά, αλλά μια προκαταρκτική διοικητική εξέταση. Άρα έχει υποβαθμιστεί διοικητικά το θέμα. Εδώ να πούμε ότι αυτό σημαίνει πρακτικά, κυρία Τσουκαλά, ότι εδώ έχουμε μια προφορική έρευνα στην οποία δεν έχουμε έγγραφες καταθέσεις. Ναι, μάλιστα. Δεν ξέρω τι απέγινε η έγγραφη. Δεν έχω απόδειξη, καμία απόδειξη, γιατί είχα πάει καλοπροαίρετα. Δεν έχω απόδειξη ότι έχω δώσει έγγραφη κατάθεση, γραπτή κατάθεση. Δεν έχει, να σας πω κάτι, δεν έχει δεν σημασία. Δεν έχει γίνει ΕΔΕ στην ναι. πραγματικότητα. Να σας πω κάτι, επαναλαμβάνω, ναι. δεν έχει σημασία, γιατί τα πορίσματα ακόμα και της προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης δεν έχουν ανακοινωθεί. Άρα τι σημασία έχει αν ήταν ΕΔΕ ή που δε, έχει καμία σημασία σε τελευταία ανάλυση. Έχω υπόψη, μου, έχω υπόψη μου για την αναφορά που κάνετε του κυρίου Κικίλια. Ο κύριος Κικίλιας απάντησε στις 2 Αυγούστου του 2014 ναι. ότι η έρευνα, αυτή η έρευνα εν πάση περιπτώσει όπως διεξήχθη είχε ολοκληρωθεί και από ό,τι διαβάζω από τα πρακτικά είχε πει ότι το Υπουργείο βρισκόταν στη φάση της αξιολόγησης των στοιχείων. Ναι, αυτά των πορισμάτων. Ναι, αξιολογούνται ακόμα. 2 Αυγούστου του 2014. Έχουν ναι, περάσει 4 μήνες και προφανώς ακόμα συνεχίζεται η αξιολόγηση. Κοιτάξτε, όπως λέω χαριτωμένα, η ελληνική αστυνομία έχει εισάγει στην ελληνική γλώσσα τον εναιστώτα διαρκείας που το κάποτε το μαθαίναμε στα αγγλικά. Οι ΕΔΕ διεξάγονται. Τα πορίσματα αξιολογούνται εναιστώς διαρκείας. Διαρκείας ετών. Κυρία Τσουκαλά, αυτό που συνάγεται από αυτά που μας λέτε και από αυτά που συνέβησαν και τα ζήσατε, δεν ναι. τα πληροφορηθήκατε. Αυτό που συνάγεται είναι ότι είναι φυτώριο φασισμού τα τελευταία 2-3 χρόνια. Θα έλεγα ότι το υπάρχει σώμα. Ένα συστημικό πλαίσιο. Τι ανοχή πολλών. Ένα συστημικό πλαίσιο εκφασισμού της αστυνομίας. Μάλιστα. Συστημικό. Δεν δημιουργήθηκε την ημέρα που πήγα. Πιστεύω ότι υπήρχε και από χρόνια. Κατά πάσα πιθανότητα έχει ενταθεί από όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή. Αυτό είναι δική μου υπόθεση, εύλογη θα έλεγα υπόθεση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα δεν δημιουργήθηκε την ημέρα που πήγα. Και δεν νομίζω ότι έχει μειωθεί κατά το... σε οποιοδήποτε βαθμό έκτοτε. Αν κυρία Τσουκαλά ναι. επιχειρήσουμε να το μαζέψουμε το ρόλο αυτό, έχουμε ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα. Δηλαδή, ένα πράγμα είναι γιατί η έρευνα αυτή καθυστέρησε επί ένα ολόκληρο χρόνο να ξεκινήσει
και γιατί καθυστερεί 4-5 μήνες τώρα να μας πούν ποια είναι τα αποτελέσματά της. Μα είναι είπε, ένα ερώτημα αυτό. Στην ουσία είπατε πως αυτό που είπε ο Κικίλιας είναι ότι ουδέποτε έγινε η έρευνα. Δεν έγινε καν η ΕΔΕ. Αν το κατάλαβα σωστά. Κατά την επίσημη απάντηση του Υπουργείου δεν διενεργήθη ποτέ. Ναι, δεν διενεργήθη ποτέ. Επαναλαμβάνω. Δεν έχει τόσο σημασία στην πράξη. Όχι, δεν έχει σημασία. Τελικά, ούτε δηλαδή, φορμα, ούτε δεν θα σταματήσω σε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβλεπα την αξιολόγηση των πορισμάτων. Απλά. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουμε μία απάντηση στο ερώτημα πόσο σοβαρός ενδεχομένως είναι ο κίνδυνος να μιλάμε όχι για σταγονίδια, αλλά ακόμα και για φασιστικά φυτώρια, όπως κουβεντιάζουμε τόση ώρα μέσα στην αστυνομία. Τέτοια απάντηση δεν έχουμε. Επίσης, δεν έχουν τοποθετηθεί επί των καταγγελιών οι αξιωματικοί εκπαιδευτές των δοκίμων, οι οποίοι παρακολουθούσαν όλα αυτά τα χαριτωμένα και πατριωτικά, τα οποία συνέβαιναν κατά τη διάρκεια της διάλεξής σας. Και παραμένουμε σε αυτή τη φράση που κατά τη γνώμη μου είναι σοκαριστική, την οποία μας είπατε, ότι σας έλεγαν από κάτω, μα είμαστε φασίστες και είμαστε περήφανοι που είμαστε φασίστες, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και, χειροκροτούμενοι από πάρα πολλούς. Από πάρα πολλούς. Και το τονίζω, δεν μιλάμε για ειδικούς φρουρούς, δηλαδή για μέλη των ομάδων Δέλτα, Δίας ή ακόμα και για τις δημιουργίες μας. Σχολή αξιωματικών μιλάμε της αστυνομίας. Για τους αξιωματικούς μας. Αυτούς που αύριο από αυτούς θα βγουν οι αξιωματικοί εκείνοι που θα στελεχώσουν το επιτελείο και από αυτούς εν δυνάμει θα βγει ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Για αυτούς μιλάμε. Να το διευκρινίσουμε. Και για αυτούς που καθοδηγούν, αυτούς που βγαίνουν στον δρόμο και είναι τα ΜΑΤ και είδαμε χθες πώς συμπεριφέρονται, κυρία Τσοχαλά. Και θα ήθελα να προσθέσω μια άλλη πληροφορία, ότι στην ελληνική αστυνομία από τη δεκαετία του 80, όταν είχε ανέβει στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ, ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Κουλαρίκης, είχε δώσει μια όθηση να εκδημοκρατιστεί η αστυνομία και είχαν τότε ενταχθεί στην αστυνομία αρκετοί μεταγενέστερα αξιωματικοί της αστυνομίας, οι οποίοι είχαν προοδευτικές ιδέες. Και νοοτροπίες και αντιλήψεις. Όλοι αυτοί φαίνεται... οι οποίοι σε βάθος χρόνου είχαν ανέλθει στην ιεραρχία της αστυνομίας, αποστρατεύτηκαν σχεδόν όλοι από τον κύριο Δένδια. Μα όλοι. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση που κάνετε τώρα πάντως. Γιατί ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή όσοι είναι στα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας είναι δεξιοί, πολύ δεξιοί έως πάρα πολύ δεξιοί έως ακροδεξιοί. Και αυτοί οι οποίοι έρχονται είναι περήφανοι που είναι φασίστες. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα. Από τον εκδημοκρατισμό περάσαμε στον εκφασισμό. Ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τον χρόνο σας και κυρίως να σας ευχαριστήσουμε για την, επιτρέψτε μου να πω, για τη γενναιότητα, όλα αυτά να τα κοινοποιείτε και με όνομα και με επώνυμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Τσοφάλα. Ευχαριστώ. Κανονικά τώρα, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία της καταγγελίας των αποκαλύψεων από την κυρία Τσουκαλά, κανονικά θα πρέπει να έχει γίνει σάλος, έτσι. Πρέπει να σου πω ότι το θέμα αυτό ανέκυψε μετά από δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Τσουκαλά εδώ και ένα χρόνο στο περιοδικό Unfollow. Στον Ενικό γράψαμε και ξαναγράψαμε για αυτή την ιστορία. Τώρα έχουμε τα μικρόφωνα και τη συχνότητα του πρώτου ραδιοφώνου της χώρας. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάμε στα κίτρινα ποδήλατα.